ο Άγιος Παντελεήμων, Παντελέον το πρώτο όνομα, καταγόταν από την Νικομήδια της Μικράς Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού. Πατέρας ήταν ο Ευστόργιος, ο οποίος ήταν εθνικός και μετά τις νουθεσίες του γιού του έγινε χριστιανός. Μητέρα του ήταν η Ευβούλη, η οποία προερχόταν από χριστιανική οικογένεια. Εκπαιδεύτηκε στην ιατρική από τον Ευφρόσινο και κατηχήθηκε στην χριστιανική πίστη και βαφτίστηκε από τον πρεσβύτερο Ερμόλαο, που ήταν ιερέας της εκκλησίας της Νικομήδιας. Κάποια στιγμή, όταν ο Σιά δάγκωσε ένα νεαρό και ουσιαστικά τον θανάτωσε, ο Άγιος Παντελεήμων, επικαλούμενος τον Χριστό, τον ανάστησε. Αφορμή του μαρτυρίου του στάθηκε ένα ακόμη θαύμα του Αγίου. Κάποτε είχε θεραπεύσει έναν τυφλό, ο οποίος και ανέφερε το γεγονός θεραπείας του στον βασιλιά, λέγοντάς του ότι τον θεράπευσε ο Παντελέων, στο όνομα του Χριστού, στον οποίο και ο ίδιος πλέον πίστευε. Ο βασιλιάς, αφού τον άκουσε, αμέσως διέταξε και τον αποκεφάλισαν. Ο ίδιος ο Παντελέων προσήχθη στον βασιλιά, ο οποίος διέταξε τον βασανισμό του με σκοπό την άρνηση της πίστεώς του. Ο Άγιος βασανίστηκε σκληρά με διάφορους τρόπους, όμως δεν υπέκυψε στις πιέσεις, αφού ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά του με τη μορφή του πνευματικού του Ερμόλαου και του έδωσε θάρρος. Τέλος, διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του και τότε ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε, όχι ως Παντελέοντα, αλλά ως Παντελεήμωνα. Μόλις όμως ο Δίδυμος άπλωσε το χέρι του για να κόψει με το σπαθί του το κεφάλι του Αγίου, το σπαθί λύγησε και το σίδερο έδωσε σαν κερί. Μπροστά σε τέτοιο θαύμα και οι παρεμβεσκόμενοι στρατιώτες έγιναν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος Εκουσίος παραδόθηκε στο μαρτύριο. Λέγεται ότι από την πληγή του δεν έτρεξε αίμα, αλλά γάλα. Και το δέντρο της ελιάς, το οποίο τον είχαν δέσει, καρποφόρησε ξαφνικά.